Αγαπητοί φίλοι και φίλες του κινηματογραφικού αλλά και θεατρικού θεάματος, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή «Οι ταινίες της εβδομάδας» με την Τζίλα Ζηλιφτάρη. Ελληνικές δημιουργίες που αγαπήθηκαν ανά τις εποχές σας χτυπούν την πόρτα για να σας αποφορτήσουν κάθε ένα από τα βράδια της εβδομάδας μέσα από την οθόνη του Hellenic TV. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποιες ιστορίες θα ταξιδέψουμε αυτήν την εβδομάδα. Η αυλαία ανοίγει με τις ταινίες της τελευταίας ημέρας του μήνα, 5η 31 Μαρτίου. Ο Φακίρης αποτελεί την πρώτη και θα είναι διαθέσιμη στις 10 παρά 25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Νίκος Επιτροπάκης, σκηνοθεσία Κώστας Καραγιάννης. Κομμωδία του 1989 με τους Κώστα Τσάκωνα, Σπύρο Ιωάννου, Γιώργο Τζόρτζη και αρκετά ακόμη γνωστά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Κώστας έχει υποσχεθεί γάμο στην από χρόνια ραβωνιαστικιά του, την Τούλα, αλλά δεν έχει καθόλου χρήματα. Όταν η Λίνα, η πονηρή ξαδέλφη του, τον φέρνει στη δουλειά, το αφεντικό της του προτείνει να γίνει φακίρης medium για τη γυναίκα του. Έτσι αποφασίζει να παραστήσει το φακίρι. Ας περάσουμε στο παρακάτω απόσπασμα της ταινίας που θα κλείσει το μήνα μας, αλλά και θα ανοίξει την εβδομάδα με άκρως χιουμοριστική διάθεση. Ασπριτζής παρόν. Δεν φωνάξαμε ασπριτζή. Δεν είχα για άσπρισμα. Τότε γιατί ήρθες χριστιανέ μου για περμανάν. Περμανάν. Σε φαλάκρα. Έχεις δει κατσαρή φαλάκρα. Για την Τούλα ήρθα. Τι συμβαίνει Κώστα. Σου πω. Μισό λεπτό κύριε Μέρη μου. Σ' ακούω. Δουλειά. Ασπριτζής. Όχι μάνα μου. Τα πήρα από ένα φίλο για να κάνω κανένα μεροκάματο. Αφού εσύ δεν ξέρεις να ασπρίζεις. Το μεροκάματο να βγαίνει. Και εδώ τώρα τι θέλεις, να σου συστήσω καμιά πελάτησα. Όχι, για άλλο ήρθα, η θεία μου που λέμε. Τι, τη χάνουμε. Τη βρίσκουμε, τι λέω τώρα εγώ. Μου βρήκε δουλειά. Σούπα. Καλά, πετώ από τη χαρά μου, και ήθελα η πρώτη που θα το μάθει να είσαι εσύ. Πάρα πολύ χαίρομαι, επιτέλους. Εγώ να δεις. Και δεν μου λες Κώστα μου, τι δουλειά είναι αυτή. Δεν ξέρω ακόμα, τώρα θα πάω να δω κι εγώ. Έτσι με τη βούρτσα. Όχι, θα βάλω τα καλά μου. Να ευχαριστήσεις και από μένα τη θεία σου, έτσι. Μάλλον την ξαδέρφη μου πρέπει να ευχαριστήσω. Αυτή πάτησε πόδι που λένε. Πώς θα την ευχαριστήσεις. Θα της πω πάρα πασά μου, την πατανό βουρτσά μου. Η δεύτερη ταινία της Πέμπτης με τίτλο «Έλα στο θείο» έρχεται στην παρέα σας 1/4 πριν τις 11 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος. Κομμωδία που έκανε πρεμιέρα το 1950 με τους Σμαρούλα Γιούλη, Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο και άλλους. Λίγο μετά τον εμφύλιο πόλεμο, ένας εύπορος μπακάλης προσπαθεί να παντρέψει τον ανεπρόκοπο ανιψιό του με ένα κορίτσι από σπίτι. Θα τα καταφέρει ή θα μείνει στην προσπάθεια. Πάμε να γελάσουμε για λίγο με αυτήν την ξεκαρδιστική κομμωδία που δεν θα μπορούσε να κλείσει με πιο ευχάριστο τρόπο τη βραδιά. Μάλιστα. Του λόγου σου είσαι. Εγώ φίλε. Πού και εσύ άκρη, βρε. Γιατί. Δεν ήξερα να θα μας βοηθήσεις. Μας πράγωσε δουλειά. Δεν μπορούσα Σαφία. Γιατί έψαχνα. Έψαχνες. Αλλά τι έψαχνες. Ζαδουλά φιέ μου. Αλλά δεν βαριέσαι. Όλες τις πόρτες κλειστές τις βρήκα. Και τις 6. Ποιες 6? Τις πόρτες. Στο τέλος κατάλαβα πως στόχασα το παιχνίδι και σταμάτησα. Άσε. Που την πλήρωσα και ένα 20. Κοσάρι, τι 20? Για ναύλα. Άιτε να χαθείς. Δηλαδή πάλι για λεφτά ήρθες. Αν δεν έχεις του κουρέικο μυαλό, Αντώνη παιδί μου, κρίμα. Εμείς θα ξεκινήσαμε από το χωριό με τον Μακαρί, τον πατέρα σου, 2 ορφανά αδέρφια ξεκινήσαμε. Με τρίπια παπούτσα. Και δεν κάνανε νερά. Όχι, δεν κάνανε. Συγγνώμη. Γιατί είχαμε μυαλό. Δουλέψαμε, ανοίξαμε μαγαζί, νοικοκυρευτήκαμε. Κι έτσι έγινα αυτός που βλέπεις σήμερα. Εσύ. Μάλιστα. Εγώ. Συγγνώμη. Εγώ, ο Χαριλός ο Τούκουρας. Κι αν έμεινα νύπαντος για χάρη σου έμεινα. Για να αφήσω το μαγαζί του Τουκουρέικο. Στο αδερφού μου το παιδί. Εγώ Αντώνη μια μέρα θα τα κλείσω τα μάτια μου. Εσύ θα κλείσεις μάτια. Ναι. Εσύ κατά ποστάς θα μας τάψεις όλους εδώ μέσα. Όχι Αντώνη. Βάζεις στοίχημα. Πάντοτε. Ας τα λόγια. Άλλοι μωρέ κάνουνε καν και καν να βρουνε μαγαζί στρωμένο και εσύ που το έχεις έτοιμο γυρίζεις και κοπροσκυλάς όλη μέρα. Να το ξέρεις Αντώνη, θα σε αποκληρώσω. Χτύπα ξύλο, μη λες τέτοια λόγια. Το λέω, δεν με ξέρεις καλά εμένα. Αυτήν την Πρωταπριλιά ετοιμαστείτε να πείτε καλό μήνα με την ταινία της Παρασκευής «Η κόρη του ήλιου», η οποία θα ενεργοποιήσει την αδρεναλίνη του 1971 στις 9:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Ντίνος Δημόπουλος. Περιπέτεια με τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Κώστα Καρά, Νίκο Γαλανό και άλλους. Έτος 1910. Η Μάγια, η κόρη του Βολή, ξεσηκώνει τους εργάτες του κάμπου για να ζητήσουν το δίκιο τους από τον άνθρωπο που τους εκμεταλλεύεται εδώ και χρόνια, τον Στράτο Καρατζά. Ο Καρατζάς, για χάρη της όμορφης Μάγια, κάνει μερικές υποχωρήσεις και αρχίζει να την πολιορκεί, υποσχόμενος όλα τα πλούτη του για χάρη της. Παρά τις δυσκολίες όμως, θα μπορέσει ο αληθινός και ελεύθερος έρωτας να νικήσει εκείνον με επιτακτική επιβολή? Μια μικρή απάντηση του ερωτήματος μέσα από το στιγμιότυπο που ακολουθεί. Η γλώσσα σου είναι λεπίδι. Γι' αυτό μπήκες μπροστά, φαίνεται. Και εσείς, μωρέ κοτζαμάντρες, δεν τραπώστε να βάζετε μια κοπελούδα να κραίνει για λογαριασμό σας? Πού είναι η μιλιά σας, μωρέ? Δεν έχετε στόμα? Τους το κλείσες, Καρατζά. Τόσα χρόνια τώρα. Με το βούρδουλα, με τα ντουφέκια και με την πείνα. Και χτες ακόμα με τους αρβανιτάδες. Ναι, με τους αρβανιτάδες που παράγγειλε στο φίλο σου τον Μπέι του Καρανεχήρ να στείλει για να μας κάψουν τη σοδιά μας. Τι είπες? Αν δεν σ' αρέσουν όσα λέω, πες στους ανθρώπους να με σταματήσουν. Αν όμως είσαι άντρας και δεν φοβάσαι, θα μ' ακούσεις. Και γι' αυτό ήρθα εδώ, για να μ' ακούσεις. Μιλάς για λογαριασμό ολονών? Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, Μητροπάνο? Αλήθεια είναι, αφέντη. Μιλάει και για λόγους, ωρε τσάκαλε? Ναι, αφέντη. Γιατί γυρεύετε? Πες ξεκάθαρα, κοπέλα μου, τη ζητάτε και όχι λόγια στο βρόντο. Θα στα πω, Καρατζά. Ένα-ένα. Ψωμί ζητάμε. Και να μην μας παίρνεις το μισό στάρι από τη σοδιά μας κάθε χρόνο. Να λιγοστέψεις τον τόκο. Και να ανοίξεις το σκολιό για τα παιδιά μας. Να μας κάνεις πίστοση ζητάμε, να χτίσουμε σπίτια. Που ζούμε μέσα στη λάσπη σαν τα ζώα. Και να μας αφήσεις να ξεράνουμε το βάλτο που με το κουνούπι του μας έλειωσε στις θέρμες. Χρόνια τώρα δουλεύουμε τη γη σου. Και ζητάμε να μας φέρεσαι σαν να είμαστε ανθρώποι και όχι καματερά. Αυτό ζητάμε. Να ανασάνουμε λίγο ελεύθερο αέρα. Να δούμε κι εμείς μια άσπρη μέρα κάτω από αυτόν τον ήλιο. Να φάμε κι εμείς γλυκό ψωμί. Να γελάσει κι εμάς τα χείλη μας κάποτε. Κι έχεις όμορφα χείλη, κορή του Βαλή. Μα άσκημη γλώσσα. Δεν φταίς εσύ όμως. Φταίνει οι μεγάλοι που δεν σου μάθαν πως άλλη η δουλειά του άντρα και άλλη της γυναίκας. Άλλο να βάζεις τσουκάλι στη φωτιά και άλλο να διαφεντεύεις τον κάμπο λάκερο. Θα σου αποκριθώ όμως, γιατί αν και φοράς φουστάνια, μίλησες αντρίκια. 5 λεπτά πριν τις 11 μετά μεσημβρίας, μη χάσετε την ταινία «Ραντεβού στον αέρα» σε σενάριο σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη. Μουσικοχορευτική ταινία που έκανε πρεμιέρα το 1964 με τους Κώστα Βουτσά, Ρένα Βλαχοπούλου, Γιάννη Βογιατζή και Μάρθα Καραγιάννη. Η ζωή μιας ομάδας νέων που υπηρετούν στην αεροπορία και τα αισθηματικά τους μπλεξίματα που ξεκινούν από την ομοιότητα μιας γυναίκας με μια διάσημη αρτίστα. Τελικά, τέχνη και έρωτας πάνε μαζί ή μήπως αποτελούν προϋπόθεση συνύπαρξης? Ας πάρουμε μια μικρή γεύση μέσα από το παρακάτω απόσπασμα. Prima retourner, ce n'est pas possible. Mais vous n'avez pas raison, ce n'est pas juste ce que vous faites. Non, monsieur le Président. Mille fois non, pour να σε δω τούμπανο, πρέπει να σε δω έτσι. Vous n'avez pas raison. Hein? Vous n'avez pas raison. Je m'en fous. Oh! Όξινος και ξερός, βρε. Mais madame. Είπε madame, va που να σου έρθει ο μαϊντανός όλος στη μούρη. Τι madame, ρε. Mademoiselle, δεν με βλέπεις. Mademoiselle είμαι. Très bien, excusez-moi, mademoiselle. Mais en tout cas, retournez. Όχι, δεν ερχόμαστε. Βρε, μας το κλείσες στο σπίτι, βρε. Το καταλαβαίνεις, βρε. Μας το κλείσες. La maison, vous fermez la maison. Oh mon Dieu, quelle femme. Ο ξύνος και ξερός να σε φάει. Έλα, μωρέ, Τζενάκι μου, πάμε τώρα να τα φτιάξουμε τις βαλίτσες, να φύγουμε. Δεν αντέχω άλλο στο Παρίσι. Καλέ, μη τρώγεσαι, καλά, θα φύγουμε. Τι τρώγεσαι? Α, να και τα πατριωτάκια. Ωστε εδώ είστε, πουλάκια μου, ε! Εσείς! Εμείς, μάλιστα! Τα παρακολουθήσαμε όλα από την τηλεόραση. Κακός, κύριε, πρέπει να είσαστε εκεί πέρα να αγωνιστείτε μαζί μου. Τι Έλληνες είσαστε εσείς? Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ελπίζουμε πως δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Α, δεσποινής Μέρη, με συγχωρείτε. Ναι. Παρακαλώ, θα είχατε την καλοσύνη να μου δηλώσετε κάτι σχετικά με την εκλογή? Θα μιλήσω εγώ. Όχι, δεν είναι σωστό, εγώ θα μιλήσω. Τα γεγονότα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αξιοπρέπεια, Τζένι μου. Μα σε παρακαλώ, Χρυσό μου, ας την αξιοπρέπεια. Αυτή μας έφαγε. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα τα πω, εγώ θα τους τα ψάλω για να κάνω ρεζίλια όλη αυτή την επιτροπή. Πάρτε χαρτί και μολύβι και γράφετε. Χαρτί και μολύβι. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η κομμωδία του 1986 «Οι σκληρές της Πενιάς και του Ροκ» σε σενάριο σκηνοθεσία Κώστα Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Νέλη Γκίνη, Ρένα Παγκράτη, Γιώργος Βασιλείου. Δύο νυχτερινά κέντρα στην ίδια γειτονιά της Αθήνας αντιμετωπίζουν με άνισα οικονομικά μέσα τον αγώνα της επιβίωσης. Το ένα παίζει ελληνικά ρεμπέτικα, ενώ το άλλο παίζει μοντέρνα ροκ μουσική. Κατά πόσο θα εκμεταλλευτεί ο υπόκοσμος αυτόν τον ανταγωνισμό, η απάντηση επί της οθόνης. Κύριε Μπάνο. Ορίστε. Κύριε Μπάνο, άκουσα προηγουμένως όλα όσα είπατε εσείς και ο Νικόλας και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να σας φανώ κι εγώ χρήσιμη για τα όσα έχετε κάνει μέχρι τώρα κι εσείς για μένα. Άσε με, ρε κορίτσι μου, άσε με στις στεναχωρίες μου. Και στο κάτω-κάτω, τι μπορείς να κάνεις εσύ για μένα? Να τραγουδήσω. Να τραγουδήσεις, εσύ. Και να βγει βρώμα στην αγορά ότι ο Μπάνος με το όνομα χρησιμοποιεί για τραγουδίστρια μια λουλουδού, Νικόλα, κάνε αυτό που σου είπα. Εντάξει, Νικόλα. Πάμε να φύγουμε, ρε αγάπη μου. Αυτοί εδώ δεν ξέρουν να γλεντάνε τώρα. Ας είσαι καλά εσύ που τους κάλασες στο κέφι. Ό,τι έκανα το έκανα μονάχα για σένα, αγάπη μου. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Μ' αρέσει αυτό το μαγάζι. Θα το νοικιάσω, να στο προσφέρω να κάνεις το music hall που τόσο επιθυμείς. Μαρία, είσαι ένας άγγελος. Αγόρι μου. Μωρό μου. Συγχάστε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό ατύχημα της τραγουδίστριάς μας μας υποχρεώνει να αναβάλουμε το πρόγραμμά μας. Εσείς όμως μπορείτε να χορέψετε με την ορχήστρα μας. Άκου Τόνι, δεν σου είπα ρε παιδάκι μου και προηγούμενος, πάμε να φύγουμε. Αυτό δεν είναι μαγαζί, καλύτερα να πάμε να το κλείσουμε. Σήκω, πάμε. Φύγαμε. Άντε, πάμε. Προχωράμε στις ταινίες του Σαββάτου 2 Απριλίου. Η Λίζα και οι άλλοι σας προσκαλούν στην παρέα τους 1 τέταρτο πριν τις 9 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Βαγγέλης Κούφας, σκηνοθεσία Αντίνος Δημόπουλος. Κομμωδία που κυκλοφόρησε το 1961 με τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Γιώργο Πάντζα. Η Λίζα είναι μια ορφανή μικροπολίτρια, η οποία μη έχοντας που να κοιμηθεί, καταλήγει στο παλαιοπολείο του Χατζημινά και από εκεί στο δικαστήριο. Τελικά θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του Θάνου, του νεαρού δικηγόρου που την υπερασπίστηκε, ο οποίος μένει μαζί με 2 αδέλφια, τον Κώστα και τον Στέλιο. Η άλλη είναι η Μίτση, η κακομαθημένη κόρη του επιχειρηματία Γαβριήλογλου, που όταν ο πατέρας της αρνήθηκε για γαμπρό του τον φίλο της Ανδρέα, επειδή ήταν φτωχός, αυτή οργάνωσε την απαγωγή της ώστε να αποκτήσει χρήματα ο αγαπημένος της. 2 εντελώς διαφορετικοί κόσμοι διασταυρώνονται σχεδόν εκρηκτικά. Πάμε να παρακολουθήσουμε το παρακάτω απόσπασμα από την ταινία που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Και τώρα να γνωρίσετε. Α, δεν με ήξερες. Και τότε τι έλεγες στο δικαστήριο? Γκαρσόν, ένα ουζάκι και τι θα πάρεις? Δεν θα πάρω τίποτα. Λέγε ποιος είσαι και τι θέλεις. Άντε παιδί μου και έχουμε χάσει μισό μεροκάμα του. Μια λεμονάδα. Τώρα σε τα γέλια και λέγε. Πού ξέρεις εσύ ότι ήρθα από το χωριό μου και ποιος σου είπε ότι είμαι ορφανή? Πρώτα να σου πω πώς με λένε. Χαίρομαι πολύ. Άσταστο, το μαθαίνω και ύστερα. Λέγε. Άκουσε δε σπίτι, Λίζα. Ίσως να σου φανεί παράξενο ότι ανέλαβα την υποστήριξή σου αυτεπαγγέλτος. Για άλλους κυρίους. Όχι, παιδί μου, αφού βλέπεις, έχουμε συζήτηση. Για άλλους, παιδάκι μου, με το στόμα κουβεντιάζουμε, δεν κουβεντιάζουμε με τα παπούτσια. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα στο δικαστήριο, κατάλαβα ότι έχω να κάνω με ένα κορίτσι που δεν μοιάζει με τα άλλα. Μάλιστα. Αυτό μου το είπε και ένας άλλος και τους δονταυλά στο κεφάλι. Α, δεν είναι. Καλό κυρίω. Άκουσε, παιδιά. Ξέρω ότι ο κόσμος είναι πονηρός. Α, ο κόσμος, όχι εσύ, Μου αφήσει να τελειώσω. Αυτό το κομμάτι το ξεχωνερά. Υγεία. Για πες μου τι σου χρωστάω για αυτά που είπες στον κύριο πρόεδρο και όταν άρχοντας τα ξεπληράσω. Έτσι όμως κύριε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πού πας? Έχουμε και δουλειές κύριε. Και νομίζεις ότι αυτό είναι δουλειά για σένα? Να ξημεροβραδιάζεις στους δρόμους. Άκουσε Λίζα. Α, 10 φορές ως τώρα έχεις αρχίσει. Άκουσε Λίζα. Πού και πώς είπαμε? Δεν μ' άφησες να συστηθώ. Θάνος Κωστόπουλος, δικηγόρος. Α, μάλιστα, χαίρομαι πολύ. Τι δουλειά κάνετε? Δεν είπαμε δικηγόρος. Α, γι' αυτό μου τα λύσει του να στο δικαστήριο. Και τι είδες τώρα, τι? Εγώ, τίποτα. Σκέφτομαι μόνο πως αν ζούσε η αδελφούλα μου θα ήταν στην ηλικία σου. Και δεν θα ήθελα να κατακυρίσει, με καταλαβαίνεις. Πώς. Εγώ όμως να σου πω την αλήθεια, κύριε Τζάμια μου, δεν με φοβάμαι, ξέρω. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, γιατί είσαι παιδί. Άκουσε Λίζα. Να τα πάλι άκουσε Λίζα. Δεν θέλω να παρεξηγήσει τις προθέσεις μου. Πώς να σου το πω, λογαριαζέμαι σαν αδελφό. Δεν έχω αδελφό. Πες πως είμαι εγώ. Κοίταξε, στο σπίτι μας μένουμε 3 φίλοι. Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις μαζί μας. Α, δεν είμαστε καλά δικηγόρος άνθρωποι. Δεν τρέπεσαι. Να αρτώγω δηλαδή μόνη μου, έρημη και ορφανή σαν καλαμιά στον κάμπο και να μείνω ανάμεσα σε τρεις. Δεν θέλω να πηγαίνει εννοείς στο κακό. Έτσι συνήθισα, γιατί έτσι με συνηθίσαν οι κύριοι Θάνη. Εν πάση περιπτώσει, Λίζα, εγώ σου προτείνω να έρθει σπίτι μας, μαζί μας. Τρεις είμαστε. Δεν έχεις να αποδειχθείς, δεν είμαι μόνος μου. Θα σου βρούμε δουλειά και θα φροντίσουμε για σένα. Αν νομίζεις ότι. Στάσου, πού πα, εγώ έχω δουλειά, εσύ φεύγεις. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Αν εντάξει, πάμε. Στο κάτω-κάτω δεν δείχνεις και για. Για, γιατί. Να από εκεί. Κοίτα όμως, μη μου κάνεις καμιά λαδιά, κύριε Τζάμια μου, γιατί εγώ θα την κάνω λίμπα τη βιτρίνα. Σουλάμε. Η ταινία «Μια Ρένα χωρίς φρένα» έρχεται 5 μόλις λεπτά μετά τις 10 μετά μεσημβρία σε σενάριο Σταμάτη Φιλιππούλη και σκηνοθεσία Γιώργου Σκαλενάκη. Κομμωδία του 1989 με τους Ρένα Βλαχοπούλου, Γιώργο Σίσκο, Ηλία Κωνσταντίνου και άλλους. Χορτάτη από λεφτά, η πολυεκατομμυριούχος Ρένα προσβάλλεται από την νόσο των πλουσίων την ανία. Στην προσπάθειά της να ξεφύγει από την μονοτονία της εύκολης ζωής της, γνωρίζεται με μια συντροφιά περιθωριακών τύπων για να μπλέξουν όλοι μαζί σε μια σειρά από ξέφρενες και σπαρταριστές περιπέτειες. Είστε έτοιμοι να γελάσετε με την ψυχή σας? Ρένα, σε παρακαλώ, βάλε μια υπογραφή. Τι θέλεις βρε φιάλτη πια, τι θέλεις? Να μου βάλεις μια υπογραφή. Πώς θα πάω να εισπράξω 500 εκατομμύρια από την τράπεζα? Βαριέμαι τώρα, βαριέμαι. Μα είναι δυνατόν? Πρέπει να τα εισπράξω, Ρένα, με αυτά τα λεφτά. Χαρά στα λεφτά, μωρέ, χαρά στα λεφτά. Μήπως δεν μίλησα καθαρά? Ρένα, μου πρόκειται για 500 εκατομμύρια κέρδος. Αυτό είναι το μαράζι μου. Αυτό είναι το μαράζι μου. Βρεσικά, ικανάθεις μία φορά να μου πεις ότι δεν έχουμε κερδίσει εκατομμύρια. Ότι χάσαμε λεφτά. Αυτό θέλω να ακούσω. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Τι να τα κάνω? Δεν θέλω άλλα λεφτά. Ρένα μου, δεν χαίρεσαι για αυτό το πράγμα? Γιατί να χαρώ, γιατί να χαρώ? Πού είσαι μια από τις πιο πλούσιες γυναίκες του κόσμου. Αχ, μαράζι. Λεφτά έχεις, ναι. Κότερα έχεις, ναι. Καράβια έχεις, ναι. Βίλες έχεις, ναι. Σπίτια έχεις, ναι. Πετρελοπηγές έχεις. Αχ, ανοίξε ρε. Αν ήξερες πόσες φορές έχω πει. Έχω πει να ήμουν μια απλή κοπέλα, απλή γυναίκα, να κάνω παρέα με τους απλούς ωραίους ανθρώπους, να πηγαίνουμε στα ταβερνάκια, να ακούμε τα τραγουδάκια, να συζητώ μαζί τους, ωραία, σωστά και τίμια. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Τα διάλογα πια, δεν τα θέλω, όχι, δεν τα θέλω. Κοίτα να δεις, αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που μου τα λες, Ρένα. Αχ, βρε, έχεις δίκιο, ρε Νικήτα μου. Έχεις δίκιο, σε έχω κουράσει. Α, σε παρακαλώ, αυτό να μην το ξαναπείς. Θυμάσαι τότε που γνωριστήκαμε, στο πρώτο έτος της νομικής? Αχ, θυμάμαι, λέει, με τη μόνη διαφορά που εσύ σκοτωνόσουν στο διάβασμα και εγώ γλένταγα. Θυμάσαι τα γλέντια που κάναμε? Α, θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι και τ' άλλο, ότι εγώ που γλένταγα πήρα το πτυχίο και εσύ πέβγαζες τα μάτια στο διάβασμα, δεν το πήρες. Τι να κάνω, βλέπεις, είχα άλλες υποχρεώσεις που με ανάγκασαν να σταματήσω τις σπουδές μου. Ναι, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό, γιατί κι εγώ φοιτήτρια θα ήμουν ακόμα. Αλλά βλέπεις τα εκατομμύρια του μπαμπά, μου φέραν το πτυχίο στο σπίτι μέσα. Κι εσύ, για να τον εκδικηθείς, δεκαπλασίασες την περιουσία που σου άνοιξε. Αν ήξερα ότι μία μέρα όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχω θα μου φαίνανε τέτοια πλήξη στην καρδιά, τέτοια ανία. Θα είχα φροντίσει να είσαι βέβαιος, θα είχα φροντίσει να έχω γίνει μια απλή, απλούστατη δικηγορία. Σειρά έχει η ταινία της Κυριακής 3 Απριλίου. Η Νεράιδα και το Παλικάρι σας περιμένει στις 9:30 μετά μεσημβρίας να σας θυμίσει το ρομαντισμό του 1969. Σενάριο Λάκης Μιχαηλίδης, σκηνοθεσία Αντίνος Δημόπουλος. Μελόδραμα που έκανε μεγάλη επιτυχία με τους Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Διονύση Παπαγιανόπουλο και Σπύρο Καλογύρου. Στην Κρήτη υπάρχει μια μεγάλη βεντέτα που κρατάει αιώνες ανάμεσα στους Βροντάκηδες και τους Φουρτουνάκηδες. Η κάθε μία από τις δύο οικογένειες κρατάνε μακριά τα παιδιά τους για να μην τύχει και αγαπηθούν. Οι Βροντάκηδες έστειλαν το γιο τους στο Μανούσο από μικρό παιδί στην Αθήνα. Όταν όμως ο Μανούσος κατεβαίνει από την Αθήνα μετά από το κάλεσμα των γονιών του για να τον προξενέψουν με την κόρη του Κωνσταντογιοργάκη, τη Λενιό, συναντιέται για πρώτη φορά με το κατερινιό των Φουρτουνάκηδων στο γλέντι του αραβώνα της. Ας πάρουμε μια γλυκιά γεύση από την πιο τρανή απόδειξη ότι η καρδιά δεν υπόκειται σε χειρισμούς. Να έχεις την ευχή μου. Αγαπητοί συμπατριώτες, ο νέος σταθμάρχης Χωροφυλακής, ενωμοτάρχης κύριος Καρακώστας, επιθυμεί να σας γνωρίσει και να σας πει 2 λόγια πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Βρουντάκηδης, και φουρτουνάκιδες. Φουρτουνάκιδες και βροντάκιδες. Βροντάκιδες και φουρτουνάκιδες. Φουρτουνακοβροντάκιδες. Καθήκον μου είναι η τάξη και η ησυχία του όμορφου αυτού τόπου. Του τόπου σας. Κουρουβίναξ. Διαταγάς. Νερό. Μάλιστα. Για να υπάρξει όμως τάξη και ησυχία σε έναν τόπο, πρέπει οι κατοικοί του να είναι μονιασμένοι και αγαπημένοι. Ναι ή ου. Ου. Μα δεν είναι ωραία. Σιγάστε. Ξεχάστε πια τα ανόητα μύση και πάθη, γιατί κάποιος από όλους σας θα την πάθει. Να την πάθουν οι βροντάκιδες, πουνοχές φαρμακερές. Εσείς ποτίσατε φαρμάκι αυτόν τον τόπο. Μέτρα τα λόγια σου βροντάτσι, να μην πιαστούμε στα χέρια. Καυγάς μπροστά στο όργανο. Συμβασμός, γιατί θα σας στείλω όλους του Ιντζιδίν. Ησυχάστε, ησυχάστε χριστιανοί. Πάψτε πια να δουλεύετε του σατανά. Φιλιώστε, για το καλό του τόπου. Δεν γίνεται πατέρ Νικόλα. Το μίσος είναι αγιάτρευτο. Η αγιώτη σου το ξέρει αυτό πολύ καλά. Γεια στάσου. Γεια στάσου κουπηλιά μου, ομορφή μου κουπηλιά μου, μη συνεράιδα. Θέλω να μου δώσει μια εξήγηση. Άμα μπορώ, γιατί όχι. Είπες ότι μισείς τους βροντάκιδες και ότι του μίσους είναι αγιάτρευτο, Και θα τους μισώ ίσα με να ποθάνω. Μπορείς να μου πεις του λόγου την αιτία? Βεβαίως, διότι η... Ας τα πω εγώ, κύριε νοματάρχη μου. Άσε τα λέω εγώ. Εμένα να ακούσεις κύριο Νοματάρχα, θες να μάθεις την αλήθεια. Αυτή τη Δευτέρα, 4 Απριλίου και ώρα 9 ακριβώς, είμαστε καλεσμένοι στη θεατρική παράσταση του 1971 «Τριαντάφυλλο στο στήθος». Σενάριο Κέτειας Πρέας, σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης, Σταμάτης Χονδρογιάννης. Θέατρο της Δευτέρας με τους Μέρη Αρώνη, Τζόλι Γαρμπή, Φωτεινή Μανέτα και άλλους. Η Σεραφίνα είναι μια Ιταλίδα μοδίστρα. Κάποια μέρα την επισκέπτεται στον οίκο ραπτικής που διατηρεί στο σπίτι της η μάγισσα Ασούντα. Η Σεραφίνα της εκμυστηρεύεται ότι κάποια νύχτα είδε ένα τριαντάφυλλο στο στήθος της, γεγονός που επιβεβαίωνε την επικείμενη εγκυμοσύνη της. Συζητούν για τον άντρα της που τον περιμένει να γυρίσει από επαγγελματικό ταξίδι με το φορτηγό του. Η ζωή μπορεί να αποδειχθεί πολύ σκοτεινή, αλλά την ίδια στιγμή και πολύ φωτεινή. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτή την παράσταση που θα σας καθυλώσει. Παιδιά! Κοιτάξτε πόσες κολοφωτιές έπιασα! Ρόζα! Ρόζα, που είσαι! Εδώ είμαι, μάμα! Και τι κάνεις εξιέξω, καραμία! Έπιασα 12 κολοφωτιές! Καμία, κατασύντα, σας φωνάζουν οι μανάδες σας! Ακούω τη φωνή της Ασούντα, Ασούντα! Ήκαρα, βέγγο, Γιάννη, Γιάννη, που είναι, Γιάννη! Buonasera! Buonasera! Μα τι άγριο σαλεύει στον αγέρα. Δεν φυσάει άνεμος, μα όλα σαλεύουν. Δεν βλέπω τίποτα να σαλεύει. Δεν σαλεύει τίποτα που μπορεί να το δεις. Με το κάθε τι σαλεύει. Κι εγώ μπορώ να ακούσω των αστεριών τις φωνές. Τις ακούς? Μπορείς εσύ να τις ακούσεις. Δεν είναι των αστεριών οι φωνές. Είναι το σαράκι που τρώει τα ξύλα. Τι κουβαλάς εκεί μες στην τσάντα σου? Σκόνη που κάνει θάματα. Ρίχνεις μια πρέζα στον καφέ του άντρα σου. Και σε τι χρησιμεύει? Σε ό,τι χρησιμεύει και ένας άντρας. Τη φτιάχνω από ξερό αιματράδι. Θαματουργή σκόνη. Μόνο πρόσεχε να τη ρίχνεις στον καφέ του το βράδυ που θα είναι πλάι σου. Ποτέ το πρωί που ξεπορτίζει. Δεν μας ταρατάς. Ο άντρας μου δεν έχει ανάγκη από τα σκονάκια σου. Σκουζάτε παραμέσα. Μπορεί να έχει ανάγκη και από το αντίθετο σκονάκι. Το έχω κι αυτό. Δεν μας παρατάς γριά. Δεν έχουμε ανάγκη εμείς από τα σκονάκια τα δικά σου. Να τους. Την Τρίτη, 5 Απριλίου στις 9:25 μετά μεσημβρίας, ελάτε να πάρουμε μια γεύση από έρωτα σε σενάριο σκηνοθεσία Φράνσις Κάραμποτ. Αισθηματικό δράμα που ξυπνάει συναισθήματα από το 1966 με τους Λίλιαν Μινιάτη, Πάρη Αλεξάνδερ, Γιώργο Τζόρτζη. Η Λένα μόλις έχει επιστρέψει από το γαμήλιο ταξίδι της στη Ρώμη. Η φίλη της Αλίκη της τηλεφωνεί και της λέει ότι έχει επιστρέψει από την Αμερική ο παλιός της έρωτας, ο Πάνος. Επισκέπτεται το πατρικό της και μπαίνοντας στο δωμάτιό της και καθώς βλέπει τα πράγματά της απείραχτα, την πλημμυρίζουν οι αναμνήσεις. Ωστόσο, η ζωή προχωράει και η προσαρμογή αποτελεί σε ορισμένες περιπτώσεις χρυσή επιλογή. Μια σύντομη ιδέα στο απόσπασμα που ακολουθεί. Όταν ήθελα να γλιτώσω από τη φλιαρία της μητέρας μου, ζητούσα άσυλο στο δωμάτιό μου. Τον πατέρα μου δεν τον έβλεπα σχεδόν ποτέ. Ο αδερφός μου ήταν και είναι ένα παραχαϊδεμένο αγοράκι. Φίλες δεν είχα ποτέ, εκτός από την Αλίκη, και αυτήν με πολλές επιφυλάξεις. Παράξενο. Η μητέρα δεν πήραξε ακόμα τίποτα από το δωμάτιό μου. Σε λίγες μέρες όμως, είμαι βέβαιη γι' αυτό, θα το δώσει στον Ανδρέα. Είναι ένα πολύ παλιό σχέδιο. Το δικό του, έλεγε πάντα, είναι δυτικό και το καλοκαίρι η ζέστη είναι ανυπόφορη. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος ο αδερφούλης μου. Τον θυμάμαι όταν έδωσε την προσκοπική του υπόσχεση λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 61. Είχαν συνδυάσει τη γιορτή με το κόψιμο της πίτας. Ο ενωματάρχης του Ανδρέα ήταν κάποιος Αντώνης. Γίναμε γρήγορα φίλοι. Ερχόταν τακτικά στο σπίτι. Ακούγαμε μουσική και διαβάζαμε μαζί, βέβαια. Άλλα εκείνος και άλλα εγώ. Στις 10 ακριβώς μετά μεσημβρία συντονιστείτε στους δέκτες σας, καθώς το ερώτημα «Αν ήμουν πλούσιος» έρχεται να τεθεί διασκεδαστικά μέσα από την κομμωδία του 1972. Σενάριο Ναπολέων Ελευθερίου, σκηνοθεσίας Στέλιος Τατασόπουλος. Πρωταγωνιστούν Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Αλέκος Τζανετάκος, Σωτήρης Τζεβελέκας και άλλοι. Το όνειρο του Μιχάλη είναι να γίνει κάποτε πλούσιος. Μαζί με το φίλο του και συνάδελφό του στον γκαράζ Φίλιππο, θα ζήσουν ένα βράδυ τη μεγάλη ζωή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του πάμπλου του επιχειρηματία Αριστίδη που λείπει στο εξωτερικό. Σε ένα κέντρο θα γνωρίσουν την κόρη του Αριστίδη και θα παρουσιαστούν ως επιχειρηματίες. Μήπως όμως στο τέλος ο Μιχάλης θα εστιάσει στην επίτευξη άλλου ονείρου? Ας χαμογελάσουμε για λίγο μέσα από το στιγμιότυπο που ακολουθεί. Πολύ χουβαρντάς, κύριος. Έτσι θα γίνω κι εγώ μια μέρα πλούσιος. Γυναίκες, αυτοκίνητα, ταξίδια, λεφτά, Παρίσια. Με τον νου πλουτένη κόρη. Την ξέχασα τη συνέχεια. Για να γίνεις έτσι πρέπει να παντρευτείς την κόρη του Ωνάση. Και γιατί όχι, οι άλλοι δηλαδή είναι καλύτεροι από μένα. Στο κάτω-κάτω της γραφής, μια χαρά άνθρωπος είμαι, τι μου λείπει? Τίποτα. Το μόνο που σου λείπει το μυαλό. Αχ, Φιλιππάκι, δεν με καταλαβαίνεις και με συνοχωρείς. Εγώ μωρέ έχω όνειρα για τη ζωή. Εγώ μια μέρα θα ανέβω, θα πετάξω ψηλά, ψηλά. Ας γινώσουνε πιλότος. Στο κόψω το χέρι. Μου ήρθε μια ιδέα. Το βράδυ θα κυκλοφορήσω σαν πλούσιος. Θα αρπάξω το αμάξι του κυρίου Τσίτσι και θα βγω για high society. Τι να στο γλυκό, τι γλυκό μωρέ, high society. Δεν έχεις ακούσει που λένε high society? Θα πει high society. Τώρα με φώτισες. Λοιπόν, είσαι το βράδυ να κυκλοφορήσουμε σαν πλουσιόπαιδα. Δεν θα σας τα καλαστέρεις να χάσουμε τη δουλειά μας. Ποια δουλειά μας μωρέ, ποιος θα μας πάρει είδηση? Θα πάρουμε το αμάξι του κυρίου Τσίτση, θα πω ότι θέλει να το πάμε στο γραφείο. Ο κύριος Τσίτση λείπει στο εξωτερικό, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Είσαι? Θα το σκεφτώ. Γιατί αυτό που μου προτείνεις είναι επικίνδυνες αποστολές. Συνεχίζουμε με τις ταινίες της Τετάρτης 6 Απριλίου. 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την ταινία του 1986 «Γύφτικη Δυναστεία». Σενάριο σκηνοθεσία Γιώργος Μιλονάς. Κομμωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, Τάσο Ψωμόπουλο, Μάγδα Τσαγκάνη. Ο γύφτος Ταμτάκος, θέλοντας να αναβαθμίσει τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του, αποφασίζει να αφήσει το τσαντήρι, να νοικιάσει σπίτι και να αστικοποιηθεί. Πόσο εύκολη θα αποδειχθεί αυτή η μετάβαση με όπλο την πονηριά του, ας πάρουμε μια γεύση από αυτή την ξεκαρδιστική κομμωδία. Δόξα τω Θεώ, από το πρωί ψάχνω να βρω νοικιαστήριο. Άντε ρε παιδάκι μου, άντε μπράβο, από το πρωί σε περιμένουμε. Πέρασε μέσα, τελειώνουμε. Με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν ήξερα κιόλας ότι με περιμένατε. Πλάκα μου κάνεις, Άντε στον πρώτο όροφο είμαστε, τελειώνουμε. Πέρασε μέσα. Πρώτο όροφο είναι το διαμέρισμα. Γιατί άμα είναι στο δεύτερο θα σε πείραζε? Όχι μωρέ, έτσι το ρώτησα. Πάμε. Πέρασε μέσα, τελειώνουμε, άντε μπράβο. Μα επιτέλους, πού είναι αυτός ο άνθρωπος? Εδώ είναι αυτός. Ωραία, να ντυθεί αμέσως. Η πίτσα να τον παραλάβει και να τον βάψει αμέσως. Κερνάτε πίτσα. Ταμτάκος. Ρε, ντύσου γρήγορα, ρε. Τι να ντυθώ εγώ, για να το δω ήρθα. Όσο για την πίτσα, εντάξει, με αντζούγες την τρώω. Έλα, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κάνε γρήγορα. Τι να ντυθώ ρε παιδιά, ντυμένος είμαι. Ξέρεις, με συγχωρείς, πρώτη φορά μου συμβαίνει και εμένα, από τσαντήρι έρχομαι. Κάνε γρήγορα! Να κάνω γρήγορα, αλλά πρέπει πρώτα να δω. Εγώ γουρούνι στο τσακί δεν παίρνω, έτσι. Έννοια σου και τα σκέφτηκα πριν από σένα. Ο filmmaker θα σου δείξει όλο το σπίτι και θα αρχίσουμε από το σαλόνι. Λοιπόν, ετοιμάστε τον γρήγορα. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν. Κύριε Μολυβοχέρη, θέλω τα χτυπήματά σου να είναι αργά, δυνατά και σταθερά, σε ανύποπτους χρόνους. Θέλω αυτό το διαφημιστικό να έχει τη μεγαλύτερη φυσικότητα που έχει γίνει ποτέ. Έτσι. Γι' αυτό δεν έχω χρησιμοποιήσει γραπτό διάλογο. Θέλω ό,τι λέγεται να είναι φυσικό. Φυσικό. Εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Τότε αρχίζουμε από εδώ, από το σαλόνι. Μολυβοχέρη, πάμε και όπως είπαμε. Εντάξει. Τι εντάξει ρε παιδιά, για μισό λεπτό. Με ξύνησε παρακαλώ. Άντε ρε πήγαινε και αργήσε με. Άντε μπράβο. Τι πήγαινε ρε παιδιά μου, βάλατε αυτές τις χαρτοσακούλες εδώ πέρα στα χέρια τις πέτσινες και μου λέτε πήγαινε. Εγώ πρέπει να δω πρώτα το σαλόνι, να δω και τους άλλους χώρους και μετά να συζητήσουμε. Λέγε ρε, λέγε τι θέλεις. Δεν μου λες, όλοι αυτοί εδώ πέρα. Ήρθαν για να το δούνε. Άστους αυτούς μωρέ. Αυτοί έχουν έρθει για άλλη δουλειά. Εσένα το σαλόνι θα στο δείξει ο Μολυβοχέρης. Λοιπόν, πάμε και όπως είπαμε. Όχι όπως είπαμε. Δεν ξέρω τι είπατε με το Μολυβοχέρη. Εγώ όμως πρέπει να το δω. Βρε, άσε τα πολλά λόγια. Άσε, μην μιλάς. Άντε, πάμε και τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, αργή. Σειρά έχει η ταινία «Ο Λεφτάς», η οποία επιστρέφει στην οθόνη του Hellenic TV από το 1958 στις 10 και 20 μετά μεσημβρίας. Σενάριο Πολύβιος Βασιλιάδης, σκηνοθεσία Νίκος Τσιφόρος. Κομμωδία με τους Βασίλη Αυλονίτη, Σμαρούλα Γιούλη, Θανάση Τζενεράλη. Ο Θεοδόσης και ο Νάσος έχουν μια τέντα θαυμάτων στο Λούνα Πάρκ. Ο Νάσος είναι ερωτευμένος με τη Μέρη, την αδελφή του Μίχου, παιδικού φίλου του Θεοδόση και ταυτόχρονα θανάσιμο ανταγωνιστή τους. Όταν κληρονομήσουν μια τεράστια περιουσία θα αρχίσουν τη μεγάλη ζωή. Αστεία ευτράπελα που δεν θα μπορούσαν να κλείσουν πιο ευχάριστα το βράδυ της Τετάρτης. Διαδήλωση έχεις. Σιγά μωρέ βρεφέ μου, από τον πολύ κόσμο που θα τον πάρει το τσατήρι θα στο κρεμίσουνε. Δεν μου λέει ρε ο Ρεξάτος ήρθες πρωί-πρωί. Όχι, αλλά από την πολλή δουλειά μπορεί να υδρώσεις, να πάρεις κανένα πλευρίδι και να σε χάσω. Δεν κάνει, ξεκουράσου και λιγάκι και άμα δεις δίφραγκο βάλ' το στη γυάλα με το σπίρτο να μη σου χαλάσει. Γιατί εύκολα άλλο δεν ξαναβλέπεις. Τι λες τώρα, τους κάνει να με το μικρόφωνο στην κεφάρα να κάνει πάνω να τα ακούσουμε στο μεγάφωνο σαν κανόνι. Δεν κάνει τι. Να σου βράσω το θείο, εμένα δηλαδή, και τον άλλο των αδρεφών που είναι στην Αφρική. Γιατί? Γιατί του γράφω 2 χρόνια. Ρε εσύ Βαγγέλη, στείλε με ένα βόα. Γιατί τους βοές στην Αφρική τους έχουνε όπως έχουμε στα σαλιγκάρια. Που όταν βρέχει τους μαζόγνουν με τα πανέρια. Να μου στείλει, να οικονομήσω, να του στήσω 10 ακούνιες απέναντι αυτόματες και άμα οικονομήσει δίφραγκο αυτός, εμένα να με βράσεις. Με αναγκάζει δηλαδή. Δεν βαριέσαι. Ο θείος ο Βαγγέλης δεν στέλνει ούτε γράμμα. Ωραία αδερφό να σου πετύχει. Περάστε, περάστε κύριοι, περάστε. Μη σώσετε. Αυτοί καλοπερνάνε εκεί κάτω και δεν ξέρουν ότι εγώ με 10 κούνιες θα έλυνα το πρόβλημα. Μάλιστα. Περάστε, περάστε. Τι να περάσουν να δούνε. Τι να περάσουν, το βρέφο μου το έχω κάνει με στόχο. Περάστε κύριοι, περάστε. Ας είναι ρενάσο. Ο βόας είναι ζωντανό πράγμα. Κουνιέται. Αμάν, είπα κουνιέται και θυμήθηκα τις κούνιες. Πιάσ' το μικρόφωνο. Εις το τσαντήριον αυτό αισθήθη δια πρώτη φορά το τρομερό τρονθέαμα. Ο περμόνιον με ένα δίφραγκο θα σας αφήσει τις τρομερότερες εντυπώσεις, κυρίες και κύριοι. Το βρέφος της Χειροσίμα και το Κίτος. Οι ταινίες της εβδομάδας ολοκληρώνονται με εκείνες της 5ης 7 Απριλίου. Η πρώτη φέρει τον τίτλο «Το κλειδί της ευτυχίας» και θα προβληθεί η ώρα 10:25 μετά μεσημβρίας. Σενάριο σκηνοθεσία Θανάσης Μεριτζής. Κοινωνική ταινία που κυκλοφόρησε το 1953 με τους Έφη Πόλη και τη Ασπρέα Τίτο Βανδύ. Η Φρόσο με τη μητέρα της δουλεύουν στην υπηρεσία της οικογένειας Δελαφράπα. Η μόνη ελπίδα για να αλλάξει η τύχη τους είναι να παντρευτεί η Φρόσο τον καλοκάγαθο καπετάν Νικόλα, παρόλο που εκείνη αγαπάει άλλον. Όμως το κλειδί στην ευτυχία πολλές φορές βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Η συνέχεια επί της οθόνης. Μη στενοχωριέσαι, Φροσούλα μου. Εγώ θα σας λευτερώσω από αυτούς. Θα τσουπάρει ο διάολος τον πατέρα και τη μάνα. Έλα, κάτι σε να στράβω. Εγώ που λες φτωχός κι αγράμματος πες ξεκίνησα. Και σήμερα είμαι εφοπλιστής. Μάλιστα, εφοπλιστής, όχι αστεία. Άξιος, γρήγορος, σφέρτος τις αποφάσεις μου. Έτσι έπια μπροστά. Τώρα πήρα την άλλη μου απόφαση. Σε διάλεξα για γυναίκα μου. Η ζωή μου, η ψυχή μου, τα παπόρια μου, δικά σου, στην τιμή μου. Σας ευχαριστώ, μα. Ωραία, ωραία. Ας κάνουμε την καλή αρχή. Τι βλέπεις, έφερα μπόλικες. Εφοπλιστάδες δεν είμαστε, οικονομία θα κάνουμε. Και τσιβέρες με την τουζίνα τσαγοράζω. Όποια μας πάει τη φοράμε, τις άλλες σου τσιγάριζω. Το γοργό σε χάρη έχει, έλα να προβάρουμε. Λίγο πριν πείτε καληνύχτα και συγκεκριμένα στις 11 και 10 μετά μεσημβρίας, η διάθεση θα χτυπήσει κόκκινο με την κωμωδία «Παντρευτείτε γιατί χανόμαστε». Σενάριο «Μην ανεγρεπώντη», σκηνοθεσία Νίκος Ζερβός. Κωμωδία του 1985 με τους Βασίλη Τσιβιλίκα, Μάρα Θρασιβουλίδου, Σπύρο Μισθό. Ένας ερωτιάρης βιβλιοπόλης, ο οποίος άλλαζε τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα, βρήκε το μάστορά του στο πρόσωπο μιας όμορφης γυναίκας. Και κάπου εκεί οι ρόλοι αλλάζουν. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία που τονίζει την αναπόφευκτη δύναμη του έρωτα. Καλώς τον Ντίνο. Πώς από εδώ? Παίρνω σε εκεί, πάνω σε εδώ για λίγο να συνοηθούμε για το βράδυ. Θα πάμε να χορέψουμε. Θα έρθεις? Πάλι χορό. Δεν βαρέθηκες μόνο, αδερφέ μου? Τι να κάνουμε, ρε Σάκη, τι να κάνουμε. Ναι, οι άνθρωποι είμαστε. Να μην διασκεδάσουμε λιγάκι? Καλά. Πού θα συναντηθούμε? Θα περάσουμε κατά τις 9 να σε πάρουμε από το σπίτι. Ωραία. Θα είναι μεγάλη παρέα? Οι συνηθισμένοι, ο Λεωνίδας και οι κουπαλιές. Θα φέρεις και τη Σοφία? Θα τη φέρω. Αν και δεν τα πάμε τόσο καλά τώρα τελευταία. Γιατί, τι έγινε πάλι? Τι ήθελες να γίνει? Το αιώνιο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Ο γάμος. Θέλει να παντρευτείτε? Βέβαια θέλει, όπως όλες. Ακόμα δεν γνωριστήκαμε, όλο για γάμο μιλάει. Και εσύ γιατί δεν βουλάς παραμύθι, Ρεσάκη? Εντάξει, κούκλα μου, πες της, θα σε παντρευτώ. Κι ας την αναλυπίζει. Τι λες τώρα, τι λες, Ντίνο μου? Και μετά να μου λέει, έλα με το σπίτι να γνωρίσει τους δικούς μου, πεθαρό, πεθαράκι. Είμαι εγώ τώρα για τέτοια μπλεξίματα. Δηλαδή, ούτε που το σκέφτεσαι. Θέλω να πω, δεν σκέφτεσαι καθόλου το γάμο. Εγώ, το γάμο. Κάτσε να κάνω και μια στροφή γύρω από τον νερό. Κάτσε άλλη μία ανάποδα να πιάσει το ξόρκι. Τι λες τώρα, που τα έχουμε πει, Βρεντίνο μου? Λέω, γιατί αλλάζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αλλάζουν, εγώ δεν αλλάζω. Και μάλιστα στο γάμο. Τι λες τώρα, άσε με. Δεν είμαι σκέφτηκα μήπως άλλαξες γνώμη, γιατί φαίνεσαι πολύ ερωτευμένος με τη Σοφία. Και λοιπόν, άλλο έρωτας, άλλο ο γάμος. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα? Τότε γιατί είσαι μαζί της? Με κάποιον θα έπρεπε να είμαι. Γεια σας. Γεια σας. Ενδιαφερόμαστε για την ερωτική αρμονία, παρακαλώ. Ναι, ελάτε από εδώ. Ναι. Ελάτε από εδώ. Με συγχωρείς, ναι. Βάσο, σε παρακαλώ, εξυπηρέτησε τα παιδιά. Ναι. Έτσι. Να παντρευτώ εγώ τη Σοφία. Είμαστε με τα καλά μας. Τι είναι δηλαδή ο γάμος? Αν δεν γνωρίσαμε μια κοπέλα, να την καπελωθούμε. Τι θες να πεις δηλαδή, ότι δεν σ' αρέσει η Σοφία? Μωρή, η Σοφία μου αρέσει, ο γάμος δεν μου αρέσει. Όσο σκέφτομαι μωρά, γκρίνιες, κλάματα, πάνες, κρεβατομουρμούρες, με πιάνει ένα τριχύλα. Και δυστυχώς στην Ελλάδα όλες οι γυναίκες ίδιες είναι. Το γάμο σκέφτονται αμέσως. Στη Γερμανία, Ντίνο μου, που ήμουνα τόσα χρόνια, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κάπου εδώ οι ταινίες της εβδομάδας έφτασαν στο τέλος τους. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς 5 λεπτά πριν τις 9 μετά μεσημβρίας ακολουθεί η κωμωδία του 1989 «Ο Χάχας». Να σας υπενθυμίσουμε πως το πρόγραμμα του Hellenic TV βρίσκεται κάθε εβδομάδα διαθέσιμο στις εφημερίδες Παροικιακή και Ελευθερία, καθώς και στην ιστοσελίδα μας hellenictv.net. Όσο για τις περιλήψεις των ταινιών, μπορείτε να τις βρείτε στην εφημερίδα Παροικιακή, αλλά και το website μας. Τέλος, για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας, αλλά και να διασκεδάζετε μαζί με το Hellenic TV, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media του καναλιού, ενώ τις εκπομπές μας μπορείτε να τις απολαμβάνετε ανα πάσα στιγμή και στο κανάλι μας στο YouTube. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλους εμάς στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάθε εβδομάδα για την επόμενη Τετάρτη στις 8, όπου θα σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες ταινίες. Καλό σας βράδυ!